Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ, οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμη σε στην. Thank you.
Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις αρχιεροσύνη σου, μυστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Που αρχή Χριστού και καρδιά του ημώνας των ωναίων, της Ιεράς ημών συνόδου επιφανείου αρχιερέως, των λεπών της λειτουργών ημών και πάσης, εις εν Χριστώ ημών αρχότητος, του καταξιάν θάλασσαν και αέρα θεοπίστου στρατού ημών, παντός του έθνους ημών πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τιμής ο τάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας τάφτης, των προσελθών εις την Αγία Νεορτήν και Πανηγύριν τάφτην και των διευλόγους αιτίας ακολουθέντων πατέρων και αδερφών ημών, των μισούντων και αγαπώντων και διωκόντων ημάς, των διακονούντων αδερφών ημών, των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, έπιαστε υπέρ αυτών των ανανάγκες, λήψες, κινδύνης, φυλακές, ασθενείες και εκμαδοσίες ευρισκομένων αδερφών ημών, απανταρκού της οικουμένης και των αγνοημένων αδερφών ημών, κοροποιώντων, ψαλώντων, καλλιεργούντων και καρποχωρούντων, εν το Αγίο και πανσέπτον αόρτουτων, των διδασκόντων, διδασκομένων και εργαζομένων, εις ασχολία της χώρας ημών, και πάντων των αδελφών ημών, των δεωμένων της παρά του Θεού βοηθείας και του ελέους αυτού. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις αρχιεροσύνη σου, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των αηδήμων κυκτώρων του ιερουνακτού σου και πασών των Αγίων των Εκκλησιών και μονών, των μακαρία και λήξη γεννωμένων, προκατόπων ημών αρχιερέων, Ζαχαρίων, Νικολήμων, Αρχαγγέλων, Κύμου, Σπυρίδων, Καπρίν και Παντελεήμονος, των Αηδήμων, Πρεγκεχέρων, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
Yeah.
αθλίωσε φόνη να δει, ένα, πάντας γαρινής, είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Ο Κύριος μας ενώνει, ο Κύριος μας κάνει ένα, εμός, και πολύ μεγάλη, μεγάλο διαχωρισμός ανάμεσα στους ανθρώπους. Στην εποχή μας οι άνθρωποι προτιμούν να είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, παρά να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι με τους ανθρώπους, με τους συνανθρώπους μας. Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα ακούμε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, ότι όλοι εμείς είμαστε ένα, εν Χριστώ Ιησού, είμαστε ενωμένοι, είμαστε αγαπημένοι, και ας μην είμαστε κάθε μέρα μαζί, και ας μην είμαστε γνωστοί. Εάν αγαπητοί μου αδελφοί, θα συνειδητοποιήσουμε αυτό πάρα πολύ δυνατά, ότι είμαστε όλοι ένα, θα αλλάξει εντελώς η ζωή μας και στην οικογένειά μας και στην εργασία μας και στην ανορία μας και οπουδήποτε βρισκόμαστε, γιατί στο πρόσωπο του αδερφού μας θα βλέπουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και τον ίδιο τον Χριστό και θα έχουμε αυτήν την ενότητα, την τόξο.
Χριστόν Κύριε ελέησον. Εν ιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα υπέρ του ευσεβού συμμονέτου, ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την ίσον ταύτην, πάσαν ίσον χώρα. Ετιδεώμεθα υπέρ ελαίου ζωής ειρήνης, υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Κύριος άνδρας χορτάσας αυτός ευλόγησον τους άρτους και τα εδέσματα τούτα και πλήθυνουν αυτά εν της οίκης των εορταζόντων, εν της οίκης των προσφερόντων και κοπιόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα. Υπέκει τούντες των Κύριων που κελατοδίσονται παντός αγαθέ πεινασάν.